πιο θεωρητικό κομμάτι, τι είναι η αποψηφική αναλυτική επικοινωνία, είναι ο τομέας κλινικής πρακτικής που επιχειρεί να σταθμίσει προσωρινά ή μόνιμα τις διαταραχές ή δυσκολίες ατόμων με διαταραχές επικοινωνίας. Απευθύνεται στις ανάγκες των ατόμων με σημαντικές και σύνθετες διαταραχές επικοινωνίας που χαρακτηρίζονται από μειονεκτήματα στην παραγωγή ή και στην κατανόηση της ομιλίας και του λόγου. Να πω εδώ ότι όπου AAC εννοώ την αποψηφική αναλυτική επικοινωνία. Χρησιμοποιεί μια ποικιλία τεχνικών και εργαλείων, όπως πίνακες επικοινωνίας, γραμμικά σχέδια, συσκευές παραγωγής ομιλίας, αντικείμενα και σήματα με τα χέρια και χειρονομίες. Η εναλλακτική επικοινωνία χρησιμοποιείται στην περίπτωση που υπάρχει ολοκληρωτική έλλειψη της ομιλίας, ενώ η επαυξητική επικοινωνία χρησιμοποιείται για να υποβοηθήσει την ομιλία γενικά ή σε περίπτωση που η ομιλία είναι μη καταληκτή. Η επαυξητική εναλλακτική επικοινωνία μπορεί να είναι προσωρινή ή να διαρκεί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Τι είναι τα επαυξητικά εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας? Ένα σύστημα επαυξητικής εναλλακτικής επικοινωνίας είναι μια ολοκληρωμένη ομάδα στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της επικοινωνίας. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν μορφές εναλλακτικής επικοινωνίας με βοήθεια ή χωρίς βοήθεια, σύμβολα, τεχνικές επιλογής και στρατηγικές. Ενσωματώνουν όλες τις δυνατότητες επικοινωνίας του ατόμου και μπορεί να περιλαμβάνουν λέξεις τις οποίες λέει το άτομο, φωνοποιήσεις, χειρονομίες και ίσως να διαφοροποιείται και η γλώσσα αν το άτομο κατανοεί παραπάνω από μία γλώσσα. Ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί πολλαπλούς τρόπους ή πολλαπλά συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας σε συνδυασμό. Ο σκοπός των συστημάτων είναι να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του ατόμου, καθώς βοηθούν να εκφράσει τις ανάγκες του και τις επιθυμίες του, αλλά και να συναναστραφεί και να επικοινωνήσει με τον περίγυρό του με επιτυχία. Πριν εισάγουμε ένα επαυξητικό εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας, είναι σημαντική η αξιολόγηση. Στόχος της αξιολόγησης είναι να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο το άτομο με δυσκολίες στην επικοινωνία θα γίνει επικοινωνιακά επαρκές. Σίγουρα απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση. Όχι μόνο, δεν το κρίνει μόνο ο λογοθεραπευτής. Χρειαζόμαστε το φυσιοθεραπευτή να μας πει για την κίνηση των άλλων άκρων, για το τι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το άτομο και πρέπει να γίνει αξιολόγηση όλων των αισθήσεων του ατόμου, της σωματικής κατάστασης, της νοητικής κατάστασης, της γνωστικής, μαθησιακής και κινητικής ικανότητας. Η αξιολόγηση για το ποιο σύστημα μπορούμε να εισάγουμε δίνει έμφαση σε επικοινωνιακές δεξιότητες παρά σε δεξιότητες της ομιλίας και του λόγου. Πρέπει να γίνει αξιολόγηση σε διαφορετικά πλαίσια και με διαφορετικούς επικοινωνιακούς συντρόφους. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν κατά την αξιολόγηση είναι οι ανάγκες και οι στόχοι επικοινωνίας του ατόμου, τα δυνατά και αδύναμα σημεία του ατόμου, οι παράγοντες που επιτρέπουν την επίτευξη της πλήρους συμμετοχής στην επικοινωνία και οι απαιτούμενες ενισχύσεις και προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στο σύστημα που θα επιλέξουν. Ας δούμε τώρα τα είδη συστημάτων επαυξητικής εναλλακτικής επικοινωνίας που χωρίζονται συνήθως σε δύο ευρείς κατηγορίες. Είναι αυτά χωρίς βοήθεια και αυτά με βοήθεια. Οι μη υποβοηθούμενες μορφές δεν απαιτούν κάποιο πρόσθετο εργαλείο, αλλά απαιτούν κάποιο παθμό κινητικού ελέγχου. Συγγνώμη, δώστε μου ένα λεπτό. Αυτό το είδος επικοινωνίας αναφέρεται στην περίπτωση που η έννοια αντικαθίσταται από ένα σύμβολο που δημιουργείται από το χρήστη. Μπορεί να είναι νοηματική γλώσσα, νεύματα, δείξη, κίνηση κεφαλής, εκφράσεις προσώπου και κινήσεις σώματος. Σε αυτό το είδος επικοινωνίας η γλωσσική... Συγγνώμη, έκανα λάθος. Συγχωρέστε με για το άγχος μου. Οι υποβοηθούμενες μορφές εναλλακτικών συστημάτων απαιτούν κάποια μορφή εξωτερικής υποστήριξης, είτε ηλεκτρονική είτε μη ηλεκτρονική. Και εδώ έχουμε τη χαμηλή τεχνολογία, low-tech και υψηλή τεχνολογία. Εδώ, σε αυτό το είδος επικοινωνίας, η γλωσσική έκφραση παρουσιάζεται με φυσική υπόσταση εξωτερική από το χρήστη.
Πάμε λοιπόν να δούμε τις μη υποβοηθούμενες μορφές, χωρίς τεχνολογία, είναι σήματα, νεύματα, εκφράσεις προσώπου, φωνοποιήσεις και η γλώσσα του σώματος. Αναφέρεται λοιπόν στους τρόπους επικοινωνίας μέσω του σώματος και όχι μέσω βοηθητικών εργαλείων. Είναι πάντοτε διαθέσιμοι και έχουν τη δυνατότητα να είναι πάντοτε γρήγοροι. Ας δούμε και ένα παράδειγμα. Ξεκινάμε με τις υποβοηθούμενες μορφές, με τη χαμηλή τεχνολογία. Εδώ έχουμε τις εικόνες, αντικείμενα, φωτογραφίες, γραπτό λόγο, πίνακες και βιβλία επικοινωνίας. Στα συστήματα αυτά δεν απαιτείται κάποια πηγή ενέργειας, είναι χαμηλού κόστους και είναι εύκολα κατανοητή και από το χρήστη και από τον συνομιλητή. Εδώ βλέπουμε έναν πίνακα επικοινωνίας, ένα βιβλίο δύο βιβλία επικοινωνίας, τρία βιβλία επικοινωνίας. Πάμε τώρα στις υποβοηθούμενες μορφές υψηλής τεχνολογίας. Εδώ έχουμε συσκευές παραγωγής ομιλίας, συσκευές ενός μηνύματος και συσκευές εγγραφής και λογισμικά υποψηφιακής αναλλακτικής επικοινωνίας που συνήθως τα βρίσκουμε σε φορητές συσκευές, κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Εδώ έχουμε κάποια συστήματα που απαιτούν κάποια πηγή ενέργειας, συσκευές που ανάβουν, σβήνουν ή στατικές συσκευές πολλαπλών μηνυμάτων. Το κόστος αυτό το είδος είναι μέτριο. Η εκμάθησή τους είναι εύκολη και είναι πολύ κατανοητή από τον ακροατή. Ακόμη, περιλαμβάνει τις μικροηλεκτρικές συσκευές, όπως είπα το τάμπλετ, τον υπολογιστή. Είναι φορητές συσκευές, έχουν εύκολη χρήση και μπορούν να επεκταθούν και να προσαρμοστούν. Το κόστος συνήθως εδώ είναι υψηλό. Εδώ βλέπουμε ένα screenshot από μία οθόνη τάμπλετ. Βλέπουμε το σύστημα που μετακινείται με την κίνηση του ματιού. Είναι υπερσύγχρονες τεχνολογίες. Και πάμε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα στον αυτισμό. Η έρευνα έχει δείξει ότι τα νοήματα, τα νεύματα και τα συστήματα ανταλλαγής εικόνων είναι αυτά που βοηθούν τα παιδιά με αυτισμό να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Κάποια παιδιά με αυτισμό ίσως μπορέσουν να μάθουν κάποια νοήματα και νεύματα για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν πιο εύκολα. Το θετικό είναι ότι είναι φορητά, τα έχουν πάντα μαζί τους αφού τα εκτελούν με τα χέρια. Περιλαμβάνουν απεριόριστο αριθμό λέξεων, είναι γρήγορα και άμεσα. Παρ' όλα αυτά απαιτούν κάποιον κινητικό έλεγχο και επίσης την ικανότητα μίμησης από το παιδί κινητικών και λεκτικών πράξεων. Συνεχίζουμε με τα συστήματα ανταλλαγής εικόνων. Είναι γνωστό ότι τα παιδιά με αυτισμό ανταποκρίνονται καλύτερα στα οπτικά ερεθίσματα και στις οπτικές πληροφορίες. Έτσι, ίσως τους είναι ακόμη πιο εύκολο να μάθουν ένα οπτικό σύστημα επικοινωνίας. Τα οπτικά συστήματα επικοινωνίας με ανταλλαγή εικόνων κάνουν την επικοινωνία να είναι πιο οπτική, να είναι πιο ξεκάθαρη, να είναι μεγαλύτερης διάρκειας, απαιτούν ελάχιστες επικοινωνιακές δεξιότητες κατά την έναρξη της εκπαίδευσης στο πρόγραμμα και αδρές κινήσεις. Παρακάτω, βλέπουμε δύο παρεμβάσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, τη λειτουργική εκπαίδευση της επικοινωνίας και τα οπτικά προγράμματα. Θα μείνουμε στα οπτικά προγράμματα, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Έχουμε τα προγράμματα μέσα στην εργασία και τα προγράμματα μεταξύ των εργασιών. Το πρόγραμμα μέσα στην εργασία υποστηρίζει την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας, προβάλλοντας κάθε βήμα ξεκάθαρα. Εδώ βλέπουμε βήμα-βήμα πώς πλένω τα πόδια μου. Το πρόγραμμα μεταξύ των εργασιών αυξάνει την προβλεψιμότητα, πράγμα που το έχουν ανάγκη τα άτομα με αυτισμό, και μπορεί να μειώσει ή να εξαλείψει προβληματικές συμπεριφορές που σχετίζονται με τις μεταβάσεις. Και βλέπουμε δύο προγράμματα. Το ένα είναι πολύ σύντομο. Το δεύτερο μας δείχνει όλη τη διαδικασία από την προετοιμασία στο σπίτι μέχρι το λεωφορείο για το σχολείο. Θα δούμε και κάποιες πιθανές ερωτήσεις. Πώς μπορούν τα συστήματα υπαυξητικής εναλλακτικής επικοινωνίας να ωφελήσουν τα παιδιά με αυτισμό.
Τα συστήματα ευαυξητικής εναλλακτικής επικοινωνίας μπορούν να παρέχουν στο παιδί με αυτισμό ένα τρόπο να εκφράσει τι θέλει, να εκφράσει τις ανάγκες του, να εμπλακεί κοινωνικά και να αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες. Αυξάνοντας την επιτυχία του παιδιού στην επικοινωνία, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αναστάτωσης του παιδιού αλλά και της οικογένειας όταν προσπαθούν να επικοινωνήσουν. Ακόμη, μπορούν να μειώσουν τις δύσκολες συμπεριφορές του παιδιού που εμφανίζονται σαν αποτέλεσμα της μειωμένης ικανότητας να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά. Πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη του λόγου? Τελικά καθυστερούν τον λόγο ή τον βοηθούν? Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ένα παιδί που χρησιμοποιεί ένα εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας θα προκαλέσει καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου. Αντίθετα, υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία που υποστηρίζουν ότι η χρήση των εναλλακτικών συστημάτων διευκολύνει την ανάπτυξη του λειτουργικού λόγου, όπως και τις κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται για πάντα? Για τα μικρά παιδιά που ξεκινούν να χρησιμοποιούν ένα εναλλακτικό σύστημα, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε ποιο από αυτά θα αναπτύξει λόγο αποτελεσματικό και λειτουργικό και ποιο θα εξυπηρετείται από κάποιο είδους εναλλακτικό σύστημα για πάντα. Η απόφαση το να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το εναλλακτικό σύστημα θα βασιστεί στις επικοινωνιακές δεξιότητες του παιδιού, στις ακαδημαϊκές και κοινωνικές δεξιότητες και ανάγκες. Για τα παιδιά που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν για πάντα ένα εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας, αυτό το σύστημα θα πρέπει να είναι εξατομικευμένο για να ταιριάζει στις αλλαγές των επικοινωνιακών αναγκών καθώς το παιδί εξελίσσεται και μεγαλώνει. Mm. Αυτό ήταν το δικό μου οπτικό πρόγραμμα για σήμερα. Σηκώθηκα το πρωί, ντύθηκα, έπλυνα τα δόντια μου, χτενίστηκα, ήρθα στο Take Astorias, μίλησα και τέλος. Ευχαριστώ με όσους τρόπους μπόρεσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.